Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. 5η 16 Μαΐου βλέπετε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα και πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα έως αυτήν την ώρα σε τίτλους. Κορυφώνεται η πολιτική αντιπαράθεση μία εβδομάδα πριν τις κάλπες. Οι ευρωεκλογές είναι το πρώτο ημίχρονο, δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κερδίσει στις ευρωεκλογές. Ο λαός δείχνει την υποστήριξή του στα πεπραγμένα μας, τόνισε στο Κόντρα ο Δημήτρης Τζανακόπουλος. Crash test των δύο μονομάχων με περιοδίες ανά τη χώρα. Στην πλατεία της Λαμίας μιλά ο Αλέξης Τσίπρας που επιμένει σε ανοιχτές συγκεντρώσεις και γεμάτες πλατείες. Δεν κατάφερε να γεμίσει τη μικρή πλατεία ταχυδρομείου στη Λάρισα χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Βροχή τροπολογιών με νέες ελαφρύνσεις στη Βουλή. Παρατείνονται συμβάσεις στον χώρο της υγείας, προβλέπονται νέες μειώσεις στον ένφια, διαγραφές προστίμων στα αυθαίρετα, ειδικά επιδόματα στους φρουρούς των φυλακών, αλλά και νέες βελτιώσεις στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Και άνοιξαν οι πόρτες του Μαξίμου για τις σχολικές καθαρίστριες. Η κυβέρνηση είναι στο πλευρό των εργαζομένων, το μήνυμα Τσίπρα, που ανακοίνωσε αύξηση 10% στον μισθό τους, ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά και διετής συμβάσεις. Ζωντανά στο στούντιο του Κόντρα, η Κωνσταντίνα Κούνεβα. Πάμε κυρίες και κύριοι κατευθείαν στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, την αθώωση της 53χρονης καθαρίστριας από το Βόλο, η οποία είχε πλαστογραφήσει το απολυτήριο του Δημοτικού προκειμένου να προσληφθεί, πρότεινε ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Από την άλλη, την ώρα που η Νέα Δημοκρατία ζητάει την επαναφορά των εργολαβιών καθαριότητας, ο Πρωθυπουργός το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου ανακοίνωσε την παράταση των συμβάσεων και την αύξηση του μισθού των σχολικών καθαριστριών. Βλέπουμε λοιπόν ότι πλέον απ' όλα έχει ο Μπαξές της προεκλογικής εκστρατείας. Πάμε να τα συζητήσουμε όλα με τους συναδέλφους μας, την Αναστασία Γιάμαλη και τον Γιώργο Μιχαλίδη που είναι εδώ μαζί μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με τις συγκρίσεις που προκύπτουν από τις εικόνες. Τις εικόνες από τις πλατείες και από την προεκλογική δραστηριότητα των δύο κύριων μονομάχων αυτής της αναμέτρησης. Λοιπόν, 9 και σήμερα και φαίνεται ότι το κλίμα αλλάζει πολύ δυναμικά υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί, θα σου πω γιατί. Γιατί ο Τσίπρας δεν φοβήθηκε να γεμίσει γήπεδα και πλατείες και το ξεκίνησε από πάρα πολύ νωρίς, ενώ έλεγαν ότι δεν μπορεί να κυκλοφορήσει. Mm-hmm. Νομίζω τους διέψευσε όλους και τους διέψευσε έτσι με γδούπο. Λοιπόν, είχαμε στο Γαλάτσι 6 Απριλίου κατάμεστη το γήπεδο, είχαμε Καλαμάτα 18 Απριλίου, Πάτρα 20 Απριλίου, Χανιά 3 Μαΐου, Ξάνθη 6 Μαΐου, Άρτα Πρέβεζα Λευκάδα σε αυθόρμητες ομιλίες με δρόμους να είναι γεμάτοι και να θυμίζουν άλλες εποχές. Γιάννενα 12 και Εγάλεο 14. Μάλιστα για την ιστορία και στην Καλαμάτα και στο Εγάλεο έγιναν συγκρίσεις με το 15 και το mm-hmm. πόρισμα έδειξε ότι ήταν μεγαλύτερες οι συγκεντρώσεις του 19 από το 15. Από την άλλη πλευρά έχουμε έναν Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος εντάξει δεν είναι και το ατούτο, το καταλαβαίνω, αλλά από την άλλη στην Καβάλα είδαμε κενές εξέδρες έτσι στα ψηλά. Και χθες στη Λάρισα, στη μικρή πλατεία ταχυδρομείου, όχι στην κεντρική πλατεία της Λάρισας, είδαμε πολύ αποκαλυπτικά ρεπορτάζ που έδειχναν τεράστια κενά και ακόμη και λίγη ώρα πριν την ομιλία, την μικρή, επαναλαμβάνω, πλατεία ταχυδρομείου, την σωστά σχεδιασμένη για να δείχνει ένα μπούγιο, να έχει πολλά και μεγάλα κενά. Ωστόσο, δεν είναι μόνο, αν θες την γνώμη μου και μία μικρή προσθήκη στο σχόλιο σου, δεν είναι μόνο ενδεικτική του κλίματος η κατάμεστη και η μεγάλη παρουσία του κόσμου στις ομιλίες του Αλέξη Τσίπρα στα γήπεδα και στις πλατείες, αλλά και στις τηλεθεάσεις. Να πάρουμε για παράδειγμα την πιο πρόσφατη του συνέντευξη στον Αντώνη Σρόιτερ. Εκεί ο Αλέξης Τσίπρας στα δυναμικά κοινά σημείωσε 24,6 με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην αντίστοιχη συνέντευξη να σημειώνει 18,8. Είναι καταιγιστικές διαφορές και αυτό δεν είναι μόνο έτσι, στη συγκυρία και όχι μόνο στο δελτίο το εν λόγω που έχει πάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καλός ή κακός, πέφτει κάτω από το μέσο όρο, το σύνηθες μέσο όρο της εκάστοτε εκπομπής. Μένει να φανεί τώρα αν αυτό σημαίνει κάτι άλλο από αυτό που είναι ολοφάνερο. Ωστόσο και τα σχόλια του κυρίου Αβγενάκη περί εκλογών βίας και ενωθίας που δεν περιποιούν τιμή στην παράταξή του, αν μη τι άλλο, είναι ενδεικτικά, γιατί θυμίζω ότι στην αρχή ξεκίνησαν με 14 μονάδες διαφορά, μετά πήγαν στις 7, μετά το έριξαν, μετά ο Άδωνης Γεωργιάδης έβαλε τον πήχη στο 3,5, τη Δευτέρα ο Μάκης Βορύδης έβαλε τον πήχη στο έστω και μία ψήφος, καλό θα είναι, mm-hmm. και τώρα φτάσαμε στην Οθεία, Γιώργο Μελιγκόνη. Γιώργο Μιχαλίδη, συνήθως η λογική λέει ότι αν κάποιος προηγείται και περιμένει απλώς να έρθει μέρα για να καταγάγει μια συντριπτική νίκη, δεν αρχίζει να μιλάει για νοθεία.
τι σκεφτόταν ο κύριος Αβγιαννάκης, τι λες εσύ? Δεν μπορώ να σου μεταφέρω τι σκεφτόταν, φυσικά δεν είμαι μες στο μυαλό του. Mm-hmm. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αυτός ο οποίος μεταφέρει τέτοιες πληροφορίες φέρει το βάρος αυτών των οποίων λέει. Προσωπικά δεν έχω κάποια τέτοια πληροφόρηση. Δεν έδωσε στοιχεία πάντως. Και άλλους δημοσιογράφους συναδέλφους που ρώτησα δεν είχα κάποια τέτοια πληροφόρηση. Mm-hmm. Ωστόσο, είναι στην ευχαίρειά του, εάν το επιθυμεί, να δώσει κάποια στοιχεία είτε σε εμάς τους δημοσιογράφους για να τα ελέγξουμε, είτε στις αρχές. Από εκεί και έπειτα, αυτό το οποίο θέλω να σημειώσω, ότι δεν είναι αυτός ο φόβος περί νοθείας ή οτιδήποτε άλλο. Ο φόβος στην παρούσα φάση είναι το κλίμα στο οποίο γίνεται όλος ο πολιτικός διάλογος, όχι μέσα στη Βουλή πλέον, mm-hmm. αλλά εκτός Βουλή. Εκτός Βουλή. Στα τελευταία διάστημα βλέπουμε πάρα πολλές καταδρομικές επιθέσεις ομάδων οι οποίες πρόσκυνται, μπορούμε να πούμε, σε έναν χώρο ακραίο. Δεν θέλω να πω αν είναι ακροαριστερό, κουκουλοφόρο ή οτιδήποτε. Ας τους πω κουκουλοφόρους για να ικανοποιήσω όλες τις πληθυσμιακές ομάδες. Βλέπουμε ένα κλίμα το οποίο είναι κουφοντινολατρικό. Άτομα τα οποία γράφουν στους τοίχους συνθήματα που θυμίζουν μαύρες εποχές. Και την ίδια ώρα δεν βλέπουμε καμία σύλληψη. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο πάνω σε αυτό το οποίο ανέφερε προηγουμένως η Νατάσα, ότι ίσως αυτό οφείλεται κιόλας δύο πράγματα. Από τη μία πλευρά, ότι η κυβέρνηση έχει δείξει μία ανοχή σε αυτές τις ομάδες τα τελευταία χρόνια. Και δεύτερον, ίσως γιατί κάποιες μονάδες αστυνομικών μεταφέρονται για άλλους σκοπούς και δεν προστατεύουν διάφορα σημεία της χώρας. Θέλω να σημειώσω κιόλας ότι σήμερα, όπου μιλάει ο Πρωθυπουργός στη Λαμία, ναι. έχουμε μεταφερόμενες σε μονάδες αστυνομικών από την Αθήνα. Να σου δώσω μόνο ένα παράδειγμα. 7 δημιουργίες των ΜΑΤ, οι δύο είναι από την Αθήνα. Θα είναι 10 ομάδες όπκε, 5 ομάδες ελέγχου πρόληψης τροχαίων οχημάτων και συνδικαλιστές αστυνομικοί αναφέρουν ότι είναι μέτρα ασφαλείας τα οποία θυμίζουν ποδοσφαιρικό ντέρμπι. Αυτό απλώς, όπως είπε, συνδικαλιστές αστυνομικοί. Mm-hmm. Νομίζω τα απαντάει όλα αυτό το συνδικαλιστές αστυνομικοί. Πάντως, μια που λέμε για συνδικαλιστές αστυνομικούς, για να βάλουμε όλες τις μεταβλητές στην εξίσωση, να πούμε απλώς ότι σήμερα τους περιορίζει κατά πολύ τις άδειες η κυρία Γεροβασίλη, η οποία ούτως ή άλλως τις προηγούμενες ημέρες έκανε λόγο για αστυνομικούς συνδικαλιστές που έχουν 20 χρόνια να πάνε στη δουλειά τους. Υποθέτω ότι αυτό ίσως να τους δίνει και ένα κίνητρο για να υπερβάλλουν. Να κάνω και ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Mm-hmm. Θα μου επιτρέψει η κυρία Γεροβασίλη να πω ότι ίσως είναι η πρώτη φορά που τη βλέπουμε πραγματικά να κάνει το έργο της. Διότι όλο το προηγούμενο διάστημα το να έχουμε μία κόντρα μέσα εντός του Υπουργείου και εντός των αρχών, δηλαδή η πολιτική προϊστάμενος των αρχών της αστυνομίας, να μιλά απαξιωτικά για τους ίδιους αστυνομικούς, δείχνει ότι μιλά απαξιωτικά για τον ίδιο τον εαυτό. Εγώ αυτό θέλω να σημειώσω στην κυρία Γεροβασίλη και μάλιστα το έχω γράψει κιόλας. Νομίζω ότι καλά κάνει και κάνει αυτό που κάνει με τις άδειες. Mm-hmm. Καλό θα ήταν όλοι οι αστυνομικοί να είναι στους δρόμους και να είναι στους δρόμους για αυτό το οποίο τους θέλουμε. Μπράβο ναι. που το έχεις γράψει καταρχήν. Ωστόσο, έχει μια σημασία για να δίνουμε το πλήρες ρεπορτάζ. Επί Γεροβασίλη έσπασαν τα καρτέλ των ναρκωτικών στα Εξάρχεια. Επί ΣΥΡΙΖΑ μπήκαν πράγματι στα Εξάρχεια, στα ίδια Εξάρχεια τα οποία λειτουργούν ως προεκλογική υπόσχεση για σπάσιμο ενός Σαββάτου, το οποίο όχι μόνο δεν υπάρχει, αλλά αν μη τι άλλο, μόνο τα προβλήματα που υπάρχουν τώρα στα Εξάρχεια, τώρα αντιμετωπίζονται επί αυτής της κυβέρνησης. Θα μου επιτρέψεις να έχω μια διαφορετική άποψη, διότι όταν βλέπω ομάδες, συνεχόμενες ομάδες να λατρεύουν τον Κουφοντίνα στους τοίχους της Αθήνας, θεωρώ ότι είναι δείγμα ότι κάτι δεν γίνεται καλά στο Υπουργείο. Όπως το ίδιο μας ενοχλούσαν και το αλήτες προδότες πολιτική επί Μακεδονομάχων, όπως μας ενοχλούσαν όλες αυτές οι λογικές. Εγώ δεν θέλω να συμψηφίσω τίποτα. Γι' αυτό είπα, συγγνώμη, διακόπτω, γι' αυτό είπα για όλους τους ακραίους, το είπα πριν για να ικανοποιήσω όλες τις πληθυσμιακές ομάδες. Εγώ δεν θα συμψηφίσω σε κάθε περίπτωση τίποτα από όλα αυτά. Θα πω όμως ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έσπευσε να καταδικάσει την. Ναι. επίθεση στις εκδηλώσεις της Νέας Δημοκρατίας, πράγμα που η Νέα Δημοκρατία δεν είχε κάνει όταν επιτίθεντο επί συμφωνίας Πρεσπών διάφοροι ακραίοι στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω και τους δύο πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Κυρίες και κύριοι, μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Την πεποίθηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πρώτο κόμμα στις ευρωεκλογές εξέφρασε από εδώ, από το στούντιο του Κόντρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος. Ο Υπουργός Επικρατείας άφησε και εχμές για τις δηλώσεις του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρα, ενώ χαρακτήρισε επίτευγμα της κυβέρνησης την ανάκτηση της διεθνούς αξιοπιστίας της ελληνικής οικονομίας. Εφόλης της ύλης συνέντευξη έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα με τον Γιώργο Μελιγκόνη. Απαντώντας στις δηλώσεις του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρα ότι τα μέτρα ελάφρυνσης τρομάζουν τους επενδυτές, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος απάντησε: Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι ο κύριος Τουρνάρας για άλλη μια φορά δημιουργεί την εντύπωση
ακόμα και στον πλέον καλοπροαίρετο ότι επιχειρεί πολιτική παρέμβαση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι το έχουμε συνηθίσει αυτό όλα τα τελευταία χρόνια. Δεν θεωρώ βεβαίως ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το προσπερνάμε. Είναι όμως ένα ζήτημα δεδομένο για τον τρόπο με τον οποίο έχει εξελιχθεί ούτως ή άλλως η στάση, αν θέλετε, του διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος το τελευταίο διάστημα. Αναφερόμενος στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, μίλησε για επίτευγμα όσον αφορά στην ανάκτηση της αξιοπιστίας της οικονομίας της χώρας. Πλέον η χώρα έχει ανακτήσει πλήρως και ολοκληρωτικά την αξιοπιστία της στο διεθνές στερέωμα, και την οικονομική αξιοπιστία της, αλλά και την πολιτική αξιοπιστία της. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα επίτευγμα της σημερινής κυβέρνησης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άσκησε δρυμία κριτική στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη, κάνοντας λόγο για ιδεολογικές αιμονές. Τα λέει, δηλαδή προτείνει την επταήμερη εργασία, διότι πιστεύει ότι έτσι πρέπει να λειτουργεί η αγορά εργασίας. Μιλάει για την παραχώρηση υπηρεσιών υγείας σε ιδιώτες, όπου το δημόσιο θα χαρίζει στους ιδιώτες. Αισιόδοξο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα αναδειχθεί νικητής στις ευρωεκλογές, εμφανίστηκε ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, εξηγώντας και το γιατί. Έχω λοιπόν την πεποίθηση, έχω τη βαθιά πίστη ότι το βράδυ των ευρωεκλογών της 26ης Μαΐου θα είμαστε νικητές. Βεβαίως είναι μια δύσκολη μάχη, είναι μια μάχη η οποία, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, είναι ντέρμπι. Έχουμε να κάνουμε με το ξεδίπλωμα ενός στρατηγικού σχεδίου. Ξεκίνησε η νέα οικονομική πολιτική, αυτή η επιτάχυνση, αν θέλετε, της αντιστροφής των συνεπειών αλλά και της ίδιας λιτότητας από το Σεπτέμβριο του 2018, συνεχίσει να ξεδιπλώνεται αυτή η στρατηγική και θα συνεχίσει να ξεδιπλώνεται. Όσον αφορά στην Προοδευτική Συμμαχία, μίλησε για ένα κοινό μέτωπο ενάντια στην ακροδεξιά και τον νεοφιλελευθερισμό, ενώ τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πορεύεται με τη δική του ιδεολογική ταυτότητα. Έχουμε μαζί μας τον συνάδελφό μας, τον Φίβο Κλαβιανό. Καλησπέρα, Φίβο. Καλησπέρα, Γιώργο. Είπε πολλά και διάφορα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ταυτοχρόνως, αν και χρησιμοποίησε προσεκτικά διαλεγμένες εκφράσεις για να μην ρίξει λάδι στη φωτιά της αντιπαράθεσης, πάντως δεν έκρυψε ότι μια δυσφορία στο Μαξίμου για τα λεγόμενα του κυρίου Στουρνάρα υπάρχει, έτσι. Ναι, μα και ο κύριος Τσακαλώτος είπε χτες κάτι λίγο πιο σκοπτικό, ότι Γιάννη, μάλλον κοιτά τα δικά τις χρονιές των δικών σου, επί δικής σου υπουργίας οικονομικών και όχι τις δικές μου χρονιές και τα νούμερα σου βγαίνουν λάθος. Νομίζω ότι υπάρχει μια προσπάθεια, πολιτική προσπάθεια, κάποιον από την Ευρώπη και κάποιον από το εσωτερικό να δημιουργήσουν πρόβλημα στην κυβέρνηση για τα μέτρα αυτά που έχει φέρει. Όχι επειδή βλέπουν ότι οικονομικά δεν στέκουν ή επειδή θα δημιουργηθεί πρόβλημα στο πλεόνασμα. Το έχουμε δει στις προηγούμενες χρονιές να δίνονται πολλά πράγματα και παρόλα αυτά να υπάρχουν υπερπλεονάσματα. Και έχουμε συμφωνήσει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν υπερπλεονάσματα, πρέπει να δοθούν αυτά τα λεφτά για να τονωθεί η ανάπτυξη. Έχουμε πάει πολύ καλά δημοσιονομικά, η ανάπτυξη είναι μέτρια, εκεί πρέπει να δοθεί το βάρος τώρα. Νομίζω ότι λοιπόν υπάρχει μια προσπάθεια και από το εσωτερικό, από τον κύριο Στουρνάρα, και από το εξωτερικό, από κύκλους του Eurogroup, των Βρυξελών, όχι από την πλειοψηφία αυτή τη στιγμή αυτών που είναι στις Βρυξέλλες. Γι' αυτό και ο κ. Μοσκοβισή πριν από λίγη ώρα είπε ότι θα εξεταστούν τα μέτρα, αλλά θα τα κρίνουμε και με κοινωνικό και με οικονομική προσέγγιση, γιατί όντως τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα έχουν υποφέρει πολλοί άνθρωποι. Αυτά τα πράγματα δεν δείχνουν ότι τουλάχιστον η πλευρά Μοσκοβισή είναι έτοιμη να μας δημιουργήσει πρόβλημα. Πού θέλω να καταλήξω. Και βέβαια το ερώτημα είναι πού το πάει ο Γιάννης Στουρνάρας, έτσι. Σε κάθε στροφή έχουμε και μία παρέμβαση. Ο Γιάννης Στουρνάρας δεν είναι ένας κεντρικός τραπεζίτης χωρίς δική του πολιτική προσέγγιση. Δεν είναι, θα έλεγα, κυρίως κεντρικός τραπεζίτης. Είναι κυρίως πολιτικός. Θέλει να δικαιωθεί η πολιτική του, δεν θέλει να πάει καλά ο ΣΥΡΙΖΑ, προσπαθεί να πέσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μέρος του παλιού πολιτικού συστήματος. Επιτελείο οικονομικό του κυρίου Σιμίτη, ανέκαθεν ο κύριος Στουρνάρας. Βλέπουμε τώρα και τον κύριο Σιμίτη να είναι από τους φανατικότερους πολέμιους του ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι αυτοί δεν θέλουν να πάει καλά ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Και αν τώρα ξαναπάει καλά ο ΣΥΡΙΖΑ, δικαιώνει όλη την τετραετία του. Είναι η πιο κρίσιμη ώρα. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν περνάει τίποτα τέτοιο, γιατί στις Βρυξέλλες υπάρχει ένα κενό εξουσίας εντός εισαγωγικών, επειδή δεν έχουν γίνει ευρωεκλογές. Ωστόσο, θα ήταν μάλλον δυσχερές για αυτή την κυβέρνηση να υπάρξει νέα κατάσταση στις Βρυξέλλες και να την βρει εδώ πέρα στην Ελλάδα την κυβέρνηση σε μεταβατικό στάδιο λίγο πριν τις εκλογές, σε προεκλογική περίοδο. Νομίζω ότι
αν υπάρξει μια σταθερή κυβέρνηση ξανά με νοπή λαϊκή εντολή, οτιδήποτε και να πούνε έξω δεν έχει καμία σημασία. Μια σταθερή κυβέρνηση θα πει: να, σε 2-3 μήνες, γκρινιάζετε όσοι θέλετε κάποιοι, σε 2-3 μήνες θα βγουν τα μόνιμα αποτελέσματα και θα αποδειχθεί ότι για μία ακόμα φορά έχω υπερβεί κατά πολύ τους στόχους μου. Άρα, πού καταλήγουμε? Νομίζω ότι και με το δεδομένο το κλίμα που περιέγραψε η Νατάσα προηγουμένως, ότι αλλάζει πάρα πολύ το περιβάλλον στην κοινωνία για το τι θα ψηφίσει ο κόσμος, είναι από τα πράγματα που μυρίζουν αυτή τη στιγμή στην ατμόσφαιρα. Θυμίζει 12, θυμίζει υπόγειες μετακινήσεις. Ο κόσμος θα ψηφίσει. Δεν θα πούμε εμείς ποιος θα βγει πρώτος, αλλά βλέπουμε ότι όχι μόνο δεν υπάρχει η κατακράτωση επικράτηση που λέγανε εις βάρος του ΣΥΡΙΖΑ, αντιθέτως υπάρχει μετακίνηση και έχουν ψυχωθεί όχι απλά οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και γενικότερα οι δημοκρατικοί πολίτες πλέον εκφράζονται ανοιχτά υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Ίσως όχι με πάθος όπως παλιότερα προς το 2015, αλλά με σαφήνεια να μην βγει ο Μητσοτάκης. Κυριακή Κοντιγιορτή. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Ότι αν υπάρξει ένα θετικό αποτέλεσμα, μια οριακή επικράτηση του ΣΥΡΙΖΑ, μια ισοπαλία, μια οριακή ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, είναι πολύ πιθανό ο Πρωθυπουργός, ακόμα και το ίδιο βράδυ των ευρωεκλογών, να προκηρύξει αμέσως εκλογές. Να μην ανοίξει ξανά ίσως ποτέ η Βουλή μέσα στον Ιούνιο. Άφησε την είδηση για το τέλος, Βοκλαβιανέ. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, στην οικονομία. Τώρα, ξεκάθαρη απάντηση στους ισχυρισμούς Στουρνάρα περί μικρού πλεονάσματος έδωσε το Οικονομικό Επιτελείο. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Γιώργο Χουλιαράκη, το 2019 προβλέπεται ισχυρό πλεονάσμα, αρκετό για να καλύψει τις φετινές ελαφρύνσεις. Ο κ. Χουλιαράκης εκπροσωπεί σήμερα τη χώρα μας στο Eurogroup, το οποίο συνεδριάζει από το μεσημέρι στις Βρυξέλλες. Αν και η Ελλάδα δεν είναι μέσα στην ατζέντα, θεωρείται πιθανό κάποιοι υπουργοί να ζητήσουν κάποιες διευκρινήσεις στο περιθώριο της συνεδρίασης. Μεταφερόμαστε τώρα στη Λαμία, καθώς σε λίγο ξεκινάει η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πλατεία της πόλης. Ο Πρωθυπουργός προσέρχεται, όπως βλέπουμε, είναι έτοιμος να ανέβει στο βήμα για να απευθύνει ομιλία. Μένει να δούμε όταν αλλάξει το πλάνο, εάν έχει κόσμο. Τώρα βλέπουμε ότι έχει αρκετό κόσμο η πλατεία. Ο Πρωθυπουργός έκατσε στην πρώτη σειρά, προφανώς όπως γίνεται πάντα. Θα απευθύνουν χαιρετισμούς ο γραμματέας της νομαρχιακής οργάνωσης, κάποιος ενδεχομένως τοπικός βουλευτής και στη συνέχεια θα ανέβει στο βήμα ο κύριος Τσίπρας για την ανοιχτή πολιτική συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ στην Λαμία. Κεντρικό μας στούντιο. Είδαμε τα της οικονομίας, είδαμε ότι είναι χαμηλή η τόνη στο Eurogroup, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Πάμε να δούμε τι σημαίνει αυτό με τον συνάδελφό μας, τον Κώστα Πουλακίδα, που είναι εδώ μαζί μας. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ακούγαμε και διαβάζαμε αυτές τις μέρες ότι βγάζουν καπνούς κάποιοι Ευρωπαίοι για τις εξαγγελίες της κυβέρνησης. Όμως οι τόνοι στο Eurogroup δείχνουν το ακριβώς αντίθετο, μάλλον, έτσι. Βέβαια. Και το συμπέρασμα είναι ότι ο μεν κύριος Τσίπρας δίνει μια 13η σύνταξη και ένα άλλο πακέτο παροχών, κυρίως την τιμή του ΦΠΑ, οι δε Ευρωπαίοι εταίροι δεν διαφωνούν. Ουσιαστικά τι κάνουν, την εγγυώνται. Αυτά που είπαν σήμερα ο κ. Μοσκοβισή, ο κ. Εντένο και ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, συγγνώμη, ο κ. Σόλτς, επιβεβαιώνουν ότι δεν διατρέχει κίνδυνο η 13η σύνταξη. Το μόνο κίνδυνο που μπορεί να διατρέξει η 13η σύνταξη είναι από μια πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα. Γιατί μια άλλη κυβέρνηση ενδεχομένως να μπορεί να το αλλάξει αυτό. Υπενθυμίζω ότι η Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη δεν έχει δεσμευτεί επί του θέματος αυτού. Δεν έχει δεσμευτεί ότι θα παραμείνει η 13η σύνταξη και θα δίνεται SAE κάθε Μάιο, όπως είναι η απόφαση αυτή τη στιγμή. Μάλιστα, έκανε και εντύπωση σε πολλούς ότι ο Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, ο κύριος Σόλτς, όταν ρωτήθηκε για τις εξαγγελίες της κυβέρνησης και τις ελαφρύνσεις που ψηφίστηκαν από τη Βουλή, δεν άφησε ούτε μία αιχμή, επέμεινε λέγοντας ότι η Ελλάδα είναι ένα success story γιατί καταφέρνει και βγαίνει στις αγορές. Ξέρεις ποιο είναι το μήνυμα των ξένων? Ότι η ελληνική οικονομία αποδίδει, το έχουμε ακούσει να το λένε πολλές φορές και οι κυβερνητικοί παράγοντες, κυρίως όμως προσθέτουν και κάτι άλλο, ότι τα χρήματα αυτά είναι δικά σας. Το τι θα τα κάνετε είναι ένα δικό σας ζήτημα, στο οποίο εμείς δεν μπορούμε πια να παρέμβουμε. Και αυτό έγινε χάρη σε αυτό την προηγούμενη εβδομάδα, πριν από λίγες μέρες μάλλον, πριν από δύο εβδομάδες, όταν ανακοινώθηκαν τα μέτρα και ανακοινώθηκε αυτός ο μηχανισμός, όπου εγγυήθηκαν τα χρήματα. Άρα πια δεν έχουν λόγο να μιλάνε το τι κάνουμε τα χρήματα, το τι κάνει κάθε κυβέρνηση τα χρήματα του ελληνικού λαού. Ουσιαστικά αυτό που βλέπουμε είναι ότι η οικονομία αποδίδει, τα χρήματα τα οποία αποδίδει ο κύριος Τσίπρας
τα μοιράζει με τον τρόπο του. Το βλέπουμε πώς. Σήμερα, για παράδειγμα, έδωσε 10% αύξηση καθαρίστριες, που είναι εμβληματικές για τα δεδομένα του ΣΥΡΙΖΑ. Το ερώτημα είναι τι θα έκανε το αντίπαλο πολιτικό κόμμα, τι θα έκανε ο κ. Μητσοτάκης, αν θα τα έβγαζε αυτά τα χρήματα και αν τα έβγαζε, πού θα τα έβινε, με ποιες προτεραιότητες, σε ποιους θα τα έβινε, για να μπορέσουμε κι εμείς 10 μέρες πριν τις ευρωεκλογές να μπορούμε να συγκρίνουμε. Υπενθυμίζω ότι αυτό το οποίο βλέπουμε, αυτή την οικονομική πολιτική που βλέπουμε, δεν τη βλέπουμε σε ένα τοπίο, το οποίο είναι ανέφελο. Το συζητάγατε πάρα πολύ ώρα πριν και πολύ σωστά με τον Θήβο, όταν μιλούσατε για την παρέμβαση του κυρίου Στουρνάρα και τις πολιτικές δυνάμεις που είναι πίσω από τον κύριο Στουρνάρα και τις κοινωνικές δυνάμεις, θα έλεγα, όπως είναι ο ΣΕΒ, που είναι πίσω από αυτές τις αντιλήψεις. Οι παρεμβάσεις αυτές είναι παρεμβάσεις οι οποίες θέλουν να γυρίσουν την Ελλάδα στις εποχές που στη χώρα μας όλα τάσκεζε η φοβέρα του κυρίου Σόιμπλε. Μάλιστα. Κώστα Μπουλακίδα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το σχόλιο σου. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε στην πολιτική μας συζήτηση. Απόψε φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του Κόντρα την υποψήφια ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Κωνσταντίνα Κούνεβα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εγώ για την αποδοχή της. Για να κρατήσουμε τον ιρμό της συζήτησής μας, πριν ξεκινήσουμε, ζητώ ένα λεπτό την υπομονή σας να πάμε, κυρίες και κύριοι, ξανά στην κεντρική πλατεία της Λαμίας, καθώς έχει ανέβει στο βήμα ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας. Ο λαός στο μέλλον του μάλλον έχουν κάνει τραγικό λάθος. Διότι σήμερα εδώ από τη Λαμία, από τον ιστορικό αυτό τόπο, δίνεται με την παρουσία σας ένα μήνυμα ισχυρό. Ένα μήνυμα που κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει. Ένα μήνυμα νίκης, αποφασιστικότητας, αγώνα. Ένα μήνυμα που θα δικαιωθεί στην κάλπη στις 26 του Μάη. Με την παρουσία σας εδώ, όπως και με την παρουσία του ελληνικού λαού σε όλες τις περιοδίες που έχω κάνει μέχρι σήμερα, σε όλες τις περιφέρειες όπου έχω βρεθεί, σε όλες τις μεγάλες πόλεις, όπου γεμίζουν πλατείες, όπου μας θυμίζει το ρεύμα, το μεγάλο λαϊκό ρεύμα του 2015, που έφερε τη μεγάλη πολιτική αλλαγή, για να μπορέσουμε μαζί να δώσουμε τις μάχες, να βγάλουμε τη χώρα μας, την πατρίδα μας, από τη χαράδρα της χρεοκοπίας. Αυτό το ρεύμα θυμίζει τούτες τις μέρες η παρουσία του λαού μας, η αποφασιστικότητά του, η μυστή αγκαλιά με την οποία περιβάλλει τις πολιτικές μας εκδηλώσεις. Και γκρεμίζει και αυτή η συγκέντρωση, όπως και κάθε άλλη συγκέντρωσή μας έως σήμερα, γκρεμίζει τα χυδαία ψέματα, την απάτη, τον κόσμο της απάτης που είχαν δημιουργήσει το προηγούμενο διάστημα όλοι όσοι είχαν προδιαγράψει τις εξελίξεις. Είμαι, φίλες και φίλοι, πολίτες της Λαμίας, ιδιαίτερα ευτυχής που βρίσκομαι για άλλη μια φορά απέναντί σας. Γιατί πιστεύω ότι εδώ στην πόλη σας χτυπάει η καρδιά της δημοκρατικής Ελλάδας. Εδώ στην πόλη σας χτυπάει η καρδιά της Ελλάδας της αντίστασης, της Ελλάδας των προοδευτικών αγώνων, της Ελλάδας που ποτέ δεν λύγησε, που ποτέ δεν το έβαλε κάτω. Και κανείς δεν μπορεί να παραγνωρίσει ότι σε τούτο τον ιστορικό τόπο, λίγο πιο πάνω από εδώ που είμαστε τούτη την ώρα, στην κεντρική σας πλατεία, πριν από 75 ολόκληρα χρόνια, εκφωνήθηκε η πιο συναρπαστική πολιτική ομιλία που έχει εκφωνηθεί ποτέ σε τούτο τον τόπο. Η ομιλία του Άρη, που συγκίνησε και συγκινεί ακόμα και σήμερα όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες, όλες τις πατριώτισες και τους πατριώτες, ανεξάρτητα από την πολιτική τους τοποθέτηση. Γιατί μιλούσε στην καρδιά της Ελληνίδας και του Έλληνα. Και γιατί αφορούσε και τότε, όπως και τα δικά μας λόγια τώρα, αφορούσε τους πολλούς και είχε την αγωνία, την έγνοια για την πορεία αυτού του τόπου, την έγνοια για τους πολλούς, για το μέλλον, για την προκοπή αυτού του τόπου. Καθώς λοιπόν ερχόμουν να μιλήσω σε εσάς σήμερα, θυμήθηκα και επιτρέψτε μου να ανατρέξω σε δύο στροφές μόνο από αυτή τη συναρπαστική ομιλία που αποδεικνύουν πόσο ανατριχιαστικά επίκαιρα είναι και σήμερα τα λόγια, εκείνα τα λόγια της αντίστασης, εκείνα τα λόγια του αγώνα, εκείνα τα λόγια που ήταν βγαλμένα από τους καημούς, τους πόθους και τις αγωνίες του τελευταίου Έλληνα στα πιο δύσκολα χρόνια που πέρασε ο τόπος. Έλεγε λοιπόν τότε ο Άρης, χρόνια και χρόνια απάτης και ρεμούλας μας κράτησαν μακριά από την ευτυχία και τον πολιτισμό.
και μας ρίξανε μέσα στην εξαθλίωση, την πείνα, την κακομοιριά και τη δυστυχία. Έτσι η Ελλάδα που υπήρξε κάποτε η πηγή των φώτων και του πολιτισμού κατάντησε να βρίσκεται στο πιο χαμηλό επίπεδο οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης όχι μόνο των λαών της Ευρώπης αλλά και των Βαλκανίων. Και σας καλώ φίλες και φίλοι να αναρωτηθείτε μήπως δα αυτά τα λόγια δεν θα μπορούσαν να υποθούν και μέσα στην καρδιά των δύσκολων χρόνων που περάσαμε, των χρόνων των μνημονίων, όπου κάποιοι ρίξανε τη χώρα μας σε αυτόν τον κεάδα, λαιλατίσανε τον ελληνικό λαό, χρεοκοπήσαν την οικονομία του, κατασπαταλήσαν τους πόρους και τις δυνατότητές του. Κυρίες και κύριοι, πήραμε μια γεύση από όσα λέει αυτή τη στιγμή στην κεντρική πλατεία της Λαμίας ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με την υποψήφια ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Κωνσταντίνα Κούνεβα. Λοιπόν, καταρχάς, ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για μήνυμα νίκης. Είδαμε και μαζί την προσέλευση στην πλατεία και επειδή νομίζω ήσασταν μαζί του και στην Άρτα και μου λέγατε και νωρίτερα ότι το ζήσατε, τι σας λένε σας αυτές οι ανοιχτές συγκεντρώσεις και οι γεμάτες πλατείες που βλέπουμε, με την έννοια ότι πολλοί λένε ότι το θέμα είναι δημοσκοπήσεις. Πολλοί λένε ότι πλατείες το κάθε μεγάλο κόμμα μπορεί να γεμίσει. Τι λέτε εσείς? Όλες αυτές οι συναντήσεις με το κόσμο στις περιοδίες του είναι αυθόρμητες. Δεν υπάρχουν ούτε πούλμαν, ούτε λεωφορεία, τίποτα οργανωμένο. Και οι άνθρωποι το περιμένουν. Έχω βρεθεί με μερικούς ηλικιωμένους, ναι, οποίοι παρότι πλήττος πάρα πολύ, προσπάθησαν να φτάσουν σε εκείνους και θέλουν να το αγγίξουν, να το ευλογήσουν, να γίνει ξανά πρωθυπουργό και ότι πιστεύουν σε εκείνους και ότι τους βοηθάει να ζουν αξιοπρεπείς. Μάλιστα. Άρα πιστεύετε ότι δίνουν ένα μήνυμα αυτές οι πλατείες, έτσι? Βεβαίως. Είναι η καλύτερη δημοσκόπηση. Η καλύτερη δημοσκόπηση. Καλύτερη δημοσκόπηση. Τώρα, σήμερα είστε ο κατάλληλος άνθρωπος την κατάλληλη μέρα, διότι άνοιξαν σήμερα οι πόρτες του Μεγάλου Μαξίμου για τις σχολικές καθαρίστριες. Εσείς ούτως ή άλλως γίνατε γνωστοί πανελληνίως και με έναν λόγο πολύ, ας πούμε, αρνητικό για σας, έτσι, γιατί πληρώσατε τη συνδικαλιστική σας δράση ως καθαρίστριας. Και ως εκ τούτου, επειδή ήσασταν σήμερα στο Μαξίμου με τις σχολικές καθαρίστριες, να ξεκινήσουμε από αυτό καταρχάς. Πώς ήταν, τι είπατε με τον Πρωθυπουργό, πώς τον αντιμετώπισαν οι καθαρίστριες? Είχαν ζητήσει οι καθαρίστριες από τα σχολεία συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, ναι, για να το εξηγήσουν ακριβώς τι βιώνουν. Τι έχουν ζήσει πάνω από 15 χρόνια σε αυτό το κλάδο και τις προτάσεις τους. Μας δέχτηκε ο Πρωθυπουργός, μας δέχτηκε όλους σαν να είμαστε στο σπίτι μας. Μας δώσε μια ευκαιρία να συζητήσουμε όλοι ανοιχτά και να πούνε όλοι το πόνο του. Οι προτάσεις που είχαν κατατέσει από πριν στο Υπουργείο Εσωτερικών επεξεργάζονται και έχουν βγει τα πρώτα βήματα της κυβέρνησης για αυτό το κλάδο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί αυτές οι γυναίκες βιώνουν μια αδικία πάνω από 15 χρόνια. Ποια είναι αυτή? Είναι ότι δεν έχουν εργασιακά δικαιώματα. Έχουν μόνο άδεια, αναρωτική άδεια 15 ημέρες του χρόνου. Τίποτα άλλο δεν έχουν. Αυτό το κλάδο υπάρχουν αρκετοί εργαζόμενοι που έχουν καρκίνο. Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι αυτοί δεν μπορούν να κάνουν θεραπεία. Δεν έχουν δικαίωμα να αρρωστήσουν. Ούτε αυτοί ούτε τα παιδιά τους. Επίσης, δεν έχουν δικαίωμα για άδεια μητρότητας. Δεν μπορούν να κάνουν παιδιά. Γυναίκες. Η κυβέρνηση πρότεινε εκτός από τις προτάσεις αυτές που είχαν κατατέσει, να τους ξαναγυρίσει στα βαριά κινητικά, κάτι το οποίο έχει μπει σε ρύθμιση και περιμένουμε να βγουν τα πρώτα μέτρα. Βέβαια, οι καθαρίστριες, το πρώτο και το μεγαλύτερο θέμα τώρα που βάζουν είναι μονιμοποίηση, το οποίο η κυβέρνηση το θέλει, το θέλουμε όλοι, γιατί είναι δίκαιο, αλλά θα πρέπει να φτάσουμε σε αυτό με τα
αναγκαία βήματα. Πάντως, ακούσαμε σήμερα τον Πρωθυπουργό να λέει: ένα, ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά. Δύο, αύξηση 10% στο μισθό τους. Και επίσης, διετής συμβάσεις, οι οποίες είναι μια αρχή, κατά τη γνώμη σας. Είναι μια μεγάλη αρχή εκείνος, γιατί οι γυναίκες αυτές δέχονται πάρα πολύ βία, πάρα πολύ εκβιασμούς, και τώρα, ειδικά για τις εκλογές, τους απειλούν ότι αν δεν τους ψηφίζουν, θα τους διώξουν από τη δουλειά. Και αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή αρχή. 10% στο μισθό, το οποίο γίνεται δεύτερη φορά για όλα αυτά τα χρόνια. Ναι. Και για όλα τα χρόνια του Μνημονίου ή τα χρόνια... Όχι, από τότε που ξεκίνησαν. Επί ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Από τότε που ξεκίνησαν να δουλεύουν... Α, δηλαδή μπορεί 15 χρόνια, 20 χρόνια. Ναι. Μάλιστα. Είχανε μόνο μια αύξηση. Πόσα παίρνει μια σχολική καθαρίστρια, κυρία Κούνεβα, για να έχουμε και μια τάξη μεγέθους, γιατί και για τις καθαρίστρες του Υπουργείου Οικονομικών, ας πούμε, ακούγαμε διάφορα τρελά νούμερα που διαψεύδονταν βέβαια, αλλά πάντως τα ακούγαμε. Είναι 1 ευρώ την ημέρα την αίτουσα. Εξαρτάται πόσο αίτουσες έχει. Αλλά μαζί με τις αίτουσες έχουν κοινόχρηστους χώρους. Βέβαια. Ναι. Σκαλιά έχουν. Ναι, έχουν αυλές. Έχουν μεγάλους χώρους, έχουν το αθλητικό χώρο. Αυτά τι πληρώνονται. Πληρώνονται μόνο με τις αίτουσες που καθαρίζουν, με τα δωμάτια, με των μαθητών. Άρα αυτές οι... 1 ευρώ την ημέρα. 1 ευρώ την ημέρα αναέθουσα. Αναέθουσα. Αν έχεις σήμερα 10 αίτουσες, θα πάρει 10 ευρώ. Μάλιστα. Αυτές οι διετής συμβάσεις που λέμε, που τους υποσχέθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός, θα είναι συμβάσεις με τα όλα τους, έτσι, δηλαδή εννοώ με την άδειά τους, με τα εργατικά δικαιώματα, με άδειες αναρωτικές κλπ. Αυτό προσπάθησα να κάνω, πιστεύω αυτό να γίνει. Τα έχουμε διευκρινίσεις, γιατί η κωδική στα βαρέα και αντιγυνά είναι λίγο διαφορετική. Θα δούμε ακριβώς ποιος κωδικός έχουν, αλλά... αυτός είναι ο στόχος. Να έχουν όλα τα βαρέα κινδυγινά, να έχουν όλα τα εργασιακά δικαιώματα, πλήρες εργασιακά δικαιώματα, και να είναι στην εργασία τους έως να μονιμοποιηθούν. Και τώρα, επειδή το θέμα το ξέρετε πολύ καλά, θα ήθελα πριν κλείσουμε, υπάρχει μια δημόσια αντιπαράθεση. Η κυβέρνηση και το κόμμα σας, ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει... καθαρίστριες παντού, βγάζουμε τους εργολάβους, λένε, από τα νοσοκομεία, από τα σχολεία, από και προσλαμβάνουμε. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι πρέπει αυτές οι υπηρεσίες να δοθούν σε ιδιώτες για να μην φορτώνεται ο κρατικός μηχανισμός με έξτρα εργαζομένους. Ποιες είναι οι διαφορές, τι συμφέρει, τι δεν συμφέρει, συν βεβαίως το τι σημαίνει αυτό για τη ζωή του εργαζόμενου, έτσι, γιατί εσείς έχετε ζήσει την αυθαιρεσία των εργολάβων αυτών, τέλος πάντων. Οι εργοδότες έχουν πιστοποιήσει, υπάρχουν συνεργεία καθαρισμού, όμως ούτε μια φορά δεν πιστοποίησαν τους εργαζόμενους. Δεν υπάρχουν καθαριστές. Μετά, ότι οι μισθοί σχεδόν πάντα ήταν μισοί όσο έπρεπε να πάρουν. Προσπάθησαν να μην έχουν οι εργαζόμενοι βαρέα και αντιγυνά. Μεγάλος εκβιασμός, μεγάλη πίεση, έλλειψη προστασίας. Εμείς μόνοι μας αγοράζουμε γκάντια, πανιά, μάσκες. Πολύ συχνά δεν έχουμε υλικά να δουλέψουμε στους χώρους αυτούς. Υπάρχει μια μεγάλη εκμετάλλευση. Το πιο βασικό, το οποίο είναι, μετά από 7 χρόνια που είχαν μπει τα συνεργεία καθαρισμού στο δημόσιο χώρο, είχε γίνει μια έρευνα, η οποία αναδεικνύει ότι υπάρχουν πάρα πολλά μικρόβια στα νοσοκομεία. Κάτι το οποίο μέχρι τώρα ακόμα δεν το έχουμε λύσει. Και έτσι η ζωή, η υγεία των ασθενών στα νοσοκομεία επιβαρύνεται. Και είτε χάνουν τη ζωή τους, είτε η διάρκεια της θεραπείας γίνεται πάρα πολύ μεγάλη. Είναι πιο δύσκολο και το οργανισμό των ανθρώπων, αλλά και οικονομικά το κράτος. Για ποιο λόγο. Μάλιστα. Κυρία Κούνεβα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συζήτηση που είχαμε και να σας ευχηθώ καλή δύναμη στον αγώνα σας. Μια εβδομάδα προεκλογική έμεινε. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, ποινική δίωξη για την πλαστογραφία της υπογραφής του δημοσιογράφου Γιώργου Χριστοφορίδη άσκησε η Εισαγγελία Πλημελιωδικών Αθηνών στους δύο ανταποκριτές στις ΗΠΑ που συμμετείχαν στο περίφημο Περούκα Γκέιτ.
Αντιμέτωποι με την κατηγορία της πλαστογραφίας μεταχρήσεως, από κοινού είναι πλέον οι πρωταγωνιστές του Περούκα Γκέιτ, Θάνος Δημάδης και Δημήτρης Ουλτογιάννης, μετά την άσκηση της ποινική δίωξη εις βάρος τους από τον εισαγγελέα πλημελιωδικών Αθηνών. Η υπόθεση αφορά στην πλαστογράφηση της υπογραφής του Γιώργου Χριστοφορίδη στο ξενοδοχείο όπου είχε καταλύσει η ελληνική διπλωματική αποστολή στις 21 Σεπτεμβρίου 2016 για τη σύνοδο κορυφής του ΟΗΕ. Τότε οι δύο ανταποκριτές στις ΗΠΑ, Δημάδης και Σουλτογιάννης, φόροντας περούκες, μπήκαν στο μπαρ του ξενοδοχείου, παρήγγειλαν και στο τέλος χρέωσαν τα ποτά τους στο δωμάτιο του τότε συμβούλου του Νίκου Παπά, υπογράφοντας ως Χριστοφορίδης. Ο Δημήτρης Ουλτογιάννης σε τηλεοπτική του συνέντευξη ομολόγησε δημόσια την πλαστογραφία. Ο Θάνος ο Δημάδης, και πάνω στην, και αυτό είναι σε συνεννόηση και μαζί του, ο Θάνος ο Δημάδης πάνω στη γρηγοράδα, αν θέλετε, του να θέλει να φύγει, υπέγραψε το όνομα ενός φίλου και συναδέλφου. Ο ένας εκ των πρωταγωνιστών του περιστατικού έχει δημόσια συνομολογήσει ότι είδε τον συνάδελφό του να υπογράφει με το όνομα και την υπογραφή του εντολέα μου. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας, καθιστούν απολύτως αναμενόμενη την άσκηση ποινικής δίωξης εις βάρος τους και την παραπομπή τους στο ακροατήριο για το αδίκημα της πλαστογραφίας μεταχρήσεως, ούτως ώστε να διερευνηθούν οι ευθύνες του καθενός. Με δήλωσή του, ο δημοσιογράφος Γιώργος Χριστοφορίδης απευθύνεται στα πολιτικά πρόσωπα που υπερασπίστηκαν τους δύο δημοσιογράφους όταν αποκαλύφθηκε κακοήθης γκάφα τους. Σαν τώρα θυμάμαι τον κύριο Παπαθεοδόρου από το κίνημα Αλλαγής, την κυρία Σιμακοπούλου από τη Νέα Δημοκρατία και άλλα εξέχοντα στελέχη της αντιπολίτευσης να υπερασπίζονται παθιασμένα στη Βουλή τους Δημάδης Σουλτογιάννη, που πάνω στη γρηγοράδα τους πλαστογράφησαν την υπογραφή μου. Μακάρι όλοι αυτοί οι κύριοι και οι κυρίες να έρθουν και ως μάρτυρες υπεράσπισης των κατηγορούμενων πλαστογράφων στο δικαστήριο. Τους θερμοπαρακαλώ γι' αυτό. Θέλω πολύ να τους δω να ορκίζονται στο Ευαγγέλιο υπέρ τους. Άλλωστε η κυρία Σιμακοπούλου την ξέρει τη διαδικασία καλά, μιας και συνηθίζει να πηγαίνει μάρτυρας υπεράσπισης ανθρώπων που δικάζονται για ιδιαίτερα ατιμωτικά δικήματα, όπως συνέβη και στην περίπτωση του Νίκου Γεωργιάδη, ο οποίος καταδικάστηκε για ασέλγια σε ανήλικο επαμοιβή. Η εκδίκαση της υπόθεσης θα πραγματοποιηθεί στις 22 Οκτωβρίου. Έχουμε τώρα μαζί μας τον πρωταγωνιστή φυσικά αυτής της υπόθεσης, τον Γιώργο Χριστοφορίδη. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Κάθε μέρα εδώ σχολιάζεις άλλες ειδήσεις, αλλά σήμερα δεν ξέρω αν για καλό ή για κακό. Είσαι εσύ η είδηση, ε? Εντάξει. Για κακό, μακάρι να μην είχε γίνει όλη η ιστορία. Mm-hmm. Αλλά τέλος πάντων, εφόσον Βέβαια. Κάποιοι το επέλεξαν, πάμε να δούμε παρακάτω. Και θέλω εδώ να σταθώ ακριβώς στις επιλογές των ανθρώπων. Το ρεπορτάζ ήταν πληρέστατο, Γιώργο. Δεν θα σταθώ σε αυτό. Θέλω να σταθώ στην απάντηση που έδωσε ο Θάνος Δημάδης με επιστολή του προς διάφορα sites που δημοσίευσαν την είδηση της ποινικής δίωξης για πλαστογραφία, μεταχρήσεως και από κοινού, στον κύριο Δημάδη και στον κύριο Σουλογιάννη. Στην οποία θα ξεκινήσω από το εξής, θα το πω πολύ γρήγορα και θα περάσω στην ουσία. Αιμονικά αναφέρεται σε μένα και στο χωνί. Την εφημερίδα της οποίας ήμουν εκδότης πριν αναλάβω καθήκοντα διευθυντή γραφείου τύπου στον Νίκο τον Παπά. Και το καταλαβαίνω αυτό. Το χωνί τους πόνεσε και τους πονάει όλους αυτούς τους κυρίους τύπου Δημάδη. Το καταλαβαίνω λοιπόν και πάω παρακάτω. Τι λέει στην απάντησή του ο κ. Δημάδης? Λέει, είναι πρωτόγνωρο φαινόμενο να μην έχει κατηγορηθεί ο ίδιος από τις Αμερικανικές αρχές και στην Ελλάδα του ΣΥΡΙΖΑ να έχει ένα μετακλητό χωνί να τον πιάνει στο στόμα του γιατί θέλει να κάνει καριέρα πολιτευτή. Αυτά λέει για μένα. Ο μόνος λόγος, Γιώργο, που δεν οδηγήθηκε στη φυλακή εκείνη τη μέρα ο κ. Δημάδης και ο κ. Σιλογιάννης ήταν γιατί εγώ δεν επέμενα και δεν άσκησα τις σχετικές διαδικασίες στις Αμερικανικές αρχές. Τι έγινε, το θυμίζω, επίσημη ελληνική αποστολή στη Σύνοδο Κορυφής του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Υπό τον Πρωθυπουργό. Δεκάδες ηγέτες χωρών, βομβιστικές ενέργειες παραδίπλα, αυξημένα μέτρα ασφαλείας, τους πιάσανε, τους ρίξανε κάτω, τους αδειάσαν τις τσάντες, είδαμε, τα βλέπουμε και στις φωτογραφίες στο βίντεο γουόλ, ρίξανε κάτω τις περούκες, βγάλαν τα πραγματά τους, τα καπέλα, τα γυαλιά ηλίου κτλ. Και εκείνη την ώρα εγώ ήμουν αντιμέτωπος με μια επιλογή. Και επέλεξα να δώσω τόπο στην οργή, γιατί ακόμα δεν θα είχα ξεπερδέψει, έτσι, και γιατί δεν ήθελα να εκθέσω την επίσημη ελληνική αποστολή. Το ίδιο έπραξε και ο Νίκος Παπάς, τον οποίο τόσο αδίστακτα ο κύριος Δημάδης, επειδή επιτίθεται έχει ιδέα. Ήταν λοιπόν κάτω πεσμένοι, έτσι, και επέλεξα να τους αφήσω να σηκωθούν και μετά τι κάνανε. Μετά γύρισαν και μου κάρφωσαν το μαχαίρι πισόπλατα, κάνοντας και αγωγές σε μένα και σε καμιά δεκαριά άλλα μίντια και δημοσιογράφους που δημοσιοποίησαν το θέμα εκείνο τον καιρό, όπως και όλοι βέβαια ήταν η καταγραφή συνολική, πολιτική και δημοσιογραφική. Και μας κάναν και αγωγή, μας ήταν από 200 και 300 χιλιάρικα τον καθέναν, έτσι, γιατί
εκεί που μας χρωστούσαν, πάνε να μας πάρουν και το βόδι. Άλυση. Μετά επέλεξα να κάνω λοιπόν τη μήνυση και να στραφώ εναντίον τους. Από εκεί και πέρα, το λόγο πήρε δικαιοσύνη. Δεν αποφάσισα εγώ την ποινική δίωξη. Την αποφάσισε ο εισαγγελέας, αφού είδα τα στοιχεία. Εγώ λοιπόν λέω ένα πράγμα και κλείνω με αυτό, Γιώργο. Να μην συνεχίσει, θα έλεγα, θα του συνιστούσα ο κ. Δημάδης τις απειλές όπως εκτόξευσε μέσα από την απαντητική του επιστολή στο πρόσωπό μου. Δεν χρειάζεται, είναι περιττές. Εγώ το γάντι το σήκωσα. Τώρα θα δούμε ποιος χρειάζεται λογαριασμούς και ποιος θα παρακαλάει στο τέλος, σαν μια ταπεινωμένη περούκα. Θα το δούμε. Μάλιστα. Είναι αυτό που λέει ο Μάνος Χατζηδάκης. Μερικοί κύριοι νομίζουν ότι είμαστε συνάδελφοι. Γιώργο Χριστοφορίδη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Κυρίες και κύριοι, εμείς κλείνοντας, να σας υπενθυμίσουμε ότι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας μπορείτε να το παρακολουθείτε είτε απευθείας, είτε την ώρα που εσείς επιλέγετε και από την επίσημη σελίδα μας στο Facebook. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της ημέρας μέσα από το φακό του Κόντρα. Όλοι εμείς σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευτήκατε και σήμερα για την ενημέρωσή σας, η οποία εδώ στο Κόντρα είναι ο πρωταγωνιστής. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.